σημερινή ημέρα, τη σημερινή Κυριακή. Η πρώτη Κυριακή μετά την λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας και σωτήρωση μόνο του Χριστού μας. Μεγάλη ημέρα, όχι μόνο γιατί ένας Απόστολος παρουσιάζεται δύσπιστος και πιστεύει τη σημερινή ημέρα και ομολογεί πίστη του, αλλά και γιατί σήμερα συμπίπτει να γιορτάζει ένας άλλος μεγάλος Απόστολος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο επωνομαστής Θεολόγος. Δεν διαθέτω πολλούς θεολόγους η Εκκλησία. Ένας είναι ο Ιωάννης, ο Απόστολος Ιωάννης και ο Ευαγγελιστής, ο Θεολόγος. Ένας δεύτερος είναι ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος. Και ένας τρίτος, ο Άγιος Σιμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο νέος Θεολόγος. Η Εκκλησία, αδελφές και αδελφοί, ονόμασε με πολύ φιδό θεολόγους ανθρώπους. Τρεις, μόλις τρεις. Όλοι άλλοι, ο νέφος των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι άγιοι, αλλά η Εκκλησία δεν τους ονόμασε θεολόγους. Τους τρεις αυτούς θεολόγους τους επωνομάζει έτσι, γιατί πράγματι μίλησαν για τον Λόγο του Θεού τόσο παραστατικά, τόσο ολοκληρωμένα, και όχι μόνο μίλησαν, αλλά έζησαν τη θεολογία του και τη βίωσαν. Επίσης είναι μεγάλη ημέρα σήμερα, γιατί γιορτάζουμε και ένα μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Όσιο και Πατέρα ημών Αρσένιο τον Μέγα. Ένας που δεν είδε τον Χριστό και το μάτι του, που δεν άκουσε τον Χριστό με τα αυτιά του, που δεν τον πληροφόρησαν οι συμμαθητές του, οι σύγχρονοί του, αλλά που ένιωσε τον Χριστό στις αισθήσεις του, στην ψυχή του και στην καρδιά του. Ένας που άκουσε τον Λόγο που είπε ο ίδιος ο Χριστός όταν ο Θωμάς ομολόγησε την πίστη. Μακάρι ημί ειδώντας και πιστέψαντας, είπε ο Χριστός. Ο Άγιος Αρσένιος και οι Άγιοι όλοι της Εκκλησίας μας, η χωρία των Αγίων, ανήκει σε εκείνους τους μακάρους που ενώ δεν είδαν, πίστεψαν στον Χριστό γιατί τον έγιωσαν μέσα στην ψυχή τους, μέσα στην καρδιά τους. Γι' αυτό και εσύ και εγώ θα είμαστε μακάρι αν προσπαθήσουμε να μιμηθούμε την πίστη του Αγίου Αρσενίου, του οποίου την μήνυ σήμερα γιορτάζω και ο οποίος έζησε το 1995 μετά Χριστό. Δηλαδή, στα μέσα του 4ου αιώνα μετά Χριστό. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστέψαντες. Αλλά ας δούμε πολύ σύντομα με δύο λόγια τον Απόστολο Θωμά, τον οποίο ονομάζουμε άπιστο. Και πολλές φορές παθαίνουμε
να δικαιολογήσουμε την απιστία μας, λέμε μάλιστα ότι γιορτάζουμε κι εμείς σαν άπιστοι. Και αυτό όχι γιατί το λέμε, για να δικαιολογηθούμε και να πούμε με στεντορία την φωνή με αυτόν τον τρόπο ότι πραγματικά είμαστε άπιστοι, με μια διαφορά με τον Απόστολο Θωμά. Ο Απόστολος Θωμάς ήταν άπιστος, αλλά έγινε όμως πιστός. Είχε την καλή του αίρεση μέσα για να πιστέψει. Εγώ που λέω ότι είμαι άπιστος, δεν έχω την προαίρεση μέσα μου να πιστέψω, αλλά συνεχίζω να παραμένω άπιστος. Ή τουλάχιστον είμαι πιστός. Κάτι μεταξύ πιστού και απίστου. Αυτό είναι χειρότερο από την ίδια την απιστία. Ή πιστεύουμε στον Αναστάντα Κύριό μας, ή δεν πιστεύουμε. Δεν μπορούμε και να πιστεύουμε και να μην πιστεύουμε. Ο Απόστολος Θωμάς ήταν δυσπιστός. Αλλά ήταν συγχρόνως και ερευνητικός. Ήθελε να ερευνήσει τα πράγματα. Και αν θέλετε, ήταν ένας προσγειωμένος άνθρωπος. Άνθρωπος που πατούσε στη γη. Δεν πετούσε στον ουρανό. Ένας γήινος, προσγειωμένος άνθρωπος. Και δεν είχε ούτε αρκούνταν στα λόγια, αλλά ήθελε αποδείξει. Γι' αυτό και δεν πιστεύει. Δυσκολεύεται να πιστέψει στη μαρτυρία των συμμαθητών. Εωράκαμε τον Κύριο, είδαμε τον Κύριο. Δυσκολεύτηκε να πιστέψει. Δεν ήθελε να πιστέψει. Γι' αυτό και λέει, εγώ, εάν δεν βάλω το δάχτυλό μου στον τύπο τον ήλιο και εάν δεν βάλω τη χείρα μου πάνω στην πλευρά μου, εκεί στις πληγές, δεν πρόκειται να πιστέψω. Όχι μόνο το δάχτυλο μου στην πληγή, αλλά ήθελα να βάλει ολόκληρο το χέρι, ολόκληρη την παλάμη του πάνω στην πληγή για να πιστεί. Έτσι επιμένει 8 ολόκληρες μέρες. 8 μέρες προσπάθησαν οι συμμαθητές του να τον πείσουν ότι ναι, είναι αλήθεια αυτό που σου λέμε, είδαμε τον Κύριο. Αναστήθηκε ο Κύριος. Αυτός όμως 8 μέρες μένει στην απιστία. Το σκοτάδι εκείνο που είχε καλύψει τον κρανίου τόπο, τον Γολγοθά, κατά τις ημέρες της Σταυρώσεως, αυτό το σκοτάδι είχε σκοτήσει, είχε σκοτεινιάσει το μυαλό του Θωμά και δεν το άφηνε να ανοίξει στο ξέφωτο και να δει. 8 μέρες. Αλλά αγκαλιάζει τον άπιστο, του λέει, έλα εσύ,
Έτσι απλά. Έλα εδώ εσύ Θωμά, που δεν πιστεύεις. Ερεύνησε και δες. Το μεγαλείο δεν είναι η αμαρτία. Το μεγαλείο είναι η πίστη, αδέρφη. Το μεγαλείο ψυχής είναι να πιστεύσεις πως. Αφού απιστήσεις, δεν λέει ο Χριστός, μην ερευνάς, μην ψάχνεις. Ποτέ. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τη διδασκαλία που λέει ερευνάτε τα συγγραφάς. Να ερευνούν, αλλά με καλή πρόθεση. Γιατί αν ερευνούμε την πίστη μας χωρίς αγαπή πρόθεση, δεν θα πιστέψουμε ποτέ. Όπως συμβαίνει με πολλούς από εμάς. Ναι, μεν, αλλά πάμε στην Εκκλησία με τυχόν και κάτι γίνει. Αλλά πάμε όμως και στις μάντησες και στις αστρολόγους. Για να μας πούν, ας πάμε και στην Εκκλησία, μπορεί και ο παπάς κάτι να μας πει. Έτσι δεν γίνεται. Έτσι δεν γίνεται. Ή πιστεύουμε στο Χριστό και στο λόγο του ή δεν πιστεύουμε. Γιαρούς, άθρωπους, άωσους, άγιους χριστιανούς δεν θέλει ο Χριστός. Δεν θέλει ο παντός ο Χριστός. Θέλει πιστούς. Γι' αυτό και η πίστη μας δεν είναι θρησκή, όπως την ονομάζουμε, αλλά είναι βίωμα ζωής, είναι στάση ζωής, είναι πίστη, είναι συνείδηση, είναι αίσθηση, είναι καρδιά, είναι ψυχή. Αυτό είναι. Διαφορετικά δεν θα ήταν διαφορετική η πίστη μας από την εξυπηρέτηση της άλλης. Τον Ιουδαϊσμό, τον Βουδισμό, τον Τατοϊσμό, όλες τις άλλες τις πίστες. Δεν θα έχει καμία διαφορά. Όπως πιστεύουν αυτοί σε κάποιον, έτσι θα πιστεύουν και εμείς. Όχι, η χριστιανική πίστη, αδέρφια μου, είναι η μοναδική πίστη. Αληθινή πίστη που μπορεί να κατέχει. Γι' αυτό, γιατί εμείς έχουμε τον αποκεκαλυμμένο Θεό. Ο Θεός αποκαλύπτει σε εμάς στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και μπορούμε εμείς και ειδωνίζουμε τον Χριστό, τον Παναγιώ και όλους τους εκείνους. Δεν εικονίζουμε όμως τον Θεό ως Πατέρα, παρά μόνο την Αγία Τριάδα ως τρεις αγγέλους ομοίους. Οι εικόνες αυτές που έχουμε δει ίσως καμιά φορά ένα γέροντα τον, ως Θεό Πατέρα, ένα νέο ως Θεό Χριστό και ένα περιστέρι ως Άγιο Θεό. Αυτή δεν είναι η πρόκληση, η παράσταση της Αγίας της Θεός. Δεν ξεχωρίζει τον άλλον άνθρωπο.
Κόσοβο του άλλου ανθρώπου καθρεφτίζεται ο κόμινος που δεν είναι άλλο παρά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησού Χριστού που γίνεται ορατός στο μάτι μας μέσω της πίστεως, κατανοείται με την ψυχή μας, με την καρδιά μας, στο έργο πάντα πίστευε ανάμεσα μας. Πάντα αυτή, πάντα. Πάντα βρίσκεται ανάμεσα μας. Γιατί ο ίδιος μας το βεβαίωσε. Του μας είπε, εγώ είμαι θυμών, πάστα στα σημαίρα των χρησιμών, έως της συνεργείας των αιώνας. Και πώς είναι πάντα ο Χριστός ανάμεσά μας, για τις θύνες και τις θύνες, για τις θύνες και τις θύνες. Όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, εάν εμείς αγωνιστούμε γι' αυτό,
θα πέσουμε στον δρόμο πορευόμενοι, αλλά κάποιος πλημμυρέως και αυτός δεν θα είναι άλλος παρά ο Ιησούς Χριστός, ο Μασίχος.